δρόμους να περάσουμε κρυφά τα γλυκά στο σινεμά! Και χωρίς να μας καταλάβει ο φύλακας καθόλου. Εμείς αυτό το κάνουμε επειδή στο σινεμά τα γλυκά κοστίζουν πάρα πολύ! Αλλά εσείς μην το κάνετε αυτό! Αυτό απαγορεύεται! Ωραία! Τι περιμένουμε, πάμε! Ναι, αλλά πριν πάμε, κάντε εγγραφή για να είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τα βίντεό μας! Λοιπόν, Ανέστη, έχω ένα σχέδιο! Τι σχέδιο έχεις? Το πρώτο μου σχέδιο είναι, θα κάνω πως έχω σπάσει το χέρι μου. Θα βάλω γύρω γύρω γύψο, αλλά μέσα στο γύψο θα έχω γλυκά. Κοίτα. Ωραία, βάζουμε εδώ πέρα το γύψο μας. Τώρα βάζουμε εδώ πέρα τη σοκολάτα. Ωραία. Ω, Οδυσσέα, πολύ καλή ιδέα. Μπράβο που το σκέφτηκες. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά, το έχουμε κρύψει και τώρα θα το βάλουμε από πάνω. Ωραία. Ωραία. Ανέστη, πού σου φαίνεται αυτό? Πάρα πολύ ωραίο! Το ξέρω, δεν είναι πολλά, αλλά μου φτάνουν εμένα! Ωραία, Οδυσσέα, πήγαινε δες άμα θα περάσει. Ωραία, πάω! Ω, γεια σας κύριε! Εισιτήριο, παρακαλώ! Ωραία, κομπλέ, περάστε. Ω, αυτό δεν είναι. Είναι το σπασμένο χέρι. Α, α, μην το πάτε! Περαστικά σας κύριε. Μπείτε μέσα, απολαύστε την ωραία ταινία μας. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, πόσο λυπάμαι τα παιδιά που έχουν σπάσει χέρια. Σχέδιο. Ωραία, τα βγάζουμε γρήγορα. Θέλω γρήγορα να φάω τα γλυκά. Τι ωραίο. Και κοιτάμε την αγαπημένη μας ταινία. Οδυσσέα, τι έγινε, πέρασες? Ναι, πέρασα, πάμε λίγο. Είδα την αγαπημένη μου ταινία κιόλας. Πω, τέλεια, αλλά εγώ έχω άλλο σχέδιο. Για πες το σχέδιό σου. Εγώ δεν χρειάζομαι ούτε γύψο ούτε τίποτα. Εγώ θα πάω σαν άντρας και θα με αφήσει να περάσω. Αφού δεν ελέγχει τίποτα ο φύλακας. Εντάξει, Ανέστη, πήγαινε. Αλλά εγώ νομίζω πως δεν θα δουλέψει. Εγώ πιστεύω ότι θα με αφήσει να περάσω. Τζάμπα το κάνει, πάει καλά. Σίγουρα δεν θα τον αφήσει. Εισιτήριο. Ωραία. Τα γλυκά από πού είναι, από σινεμά? Όχι, από το σπίτι μου. Ποιο από το σινεμά? Από το σινεμά είναι πολύ ακριβά. Και τι παράδειγμα αυτό. Έχουμε κανόνες. Έχουμε κάποιους νόμους. Απαγορεύονται τα γλυκά έξω από το σινεμά. Σας παρακαλώ, πείστε με να περάζω. Όταν σου λέω απαγορεύονται, σημαίνει απαγορεύεται. Φύγε τώρα. Απαγορεύω. Μαμά. Κανένας δεν πρέπει να μπει μέσα εδώ πέρα με δικά του γλυκά. Όποιος θέλει να μπει με γλυκά, να μπει με γλυκά το σινεμά. Όπου δεν άφησε να περάσω. Εγώ στο έλεγα. Λογικό να μην σε περάσει, ρε φίλε. Ναι, αλλά εσύ έχεις κάποια ιδέα πώς θα μπεις εδώ μέσα με τα γλυκά? Εγώ έχω πάντα ιδέες. Στο μυαλό μου δουλεύει σαν σφαίρα. Και τι ιδέα έχεις? Κοίτα, εδώ πέρα έχω αυτό το καπέλο. Θα το φορέσω και εδώ πέρα από κάτω θα βάλω κάτι γλυκά. Και έτσι σίγουρα δεν θα με καταλάβει. Wow, είσαι τρελός! Το ξέρω, είμαι τρελός! Ωραία, βάλαμε σοκολάτα και ζελεδάκια και τώρα πάμε! Ω, γεια σας! Εισιτήριο, ωραία! Ναι. Το καπέλο πολύ ωραίο! Πού το αγόρασες, ρε μπρο? Από ένα μαγαζάκι εκεί πέρα, ξέρετε, ένα μαγαζάκι! Ωραίο, ωραίο! Μπορώ να το δοκιμάσω λίγο! Όχι, όχι, δεν χρειάζεται! Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ ακριβό! Τι είναι αυτά, ρε Αλίκη! Δεν είναι αυτό που νομίζετε! Από το μαγαζί μου τα έδωσαν! Έφυγε τώρα! Φύγε! Την πορεία! Χίλια συγγνώμη! Δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο! Άντε, για και το καπέλο δικό μου! Δεν το πιστεύεις! Ο φύλακας με έπιασε! Για ποιο ακριβώς λόγο? Επειδή είδε το ωραίο μου καπέλο και λέει, για να δω πώς είναι! Το παίρνει και πέφτουν κάτω τα γλυκά! Oh my god! Και εσύ γιατί φοράς τέτοιο καπέλο? Δεν ξέρω, την άλλη φορά θα φορέσω πολύ άσχημο καπέλο. Έχω μια ιδέα εγώ. Θα πάρω το 50 και θα πάρω γλυκά και σίγουρα θα μου αφήσει να του πάρω σε αντάλλαγμα με το 50. Ρε Ανέστη, πας καλά. Πιο κόλλο να πας στο σινεμά και εκεί πέρα να αγοράζει γλυκά. Πέρα να πάρεις 50 και να του δώσεις. Όχι βρε, εγώ από το σπίτι θα πάρω γλυκά μόνο, κατάλαβες? Εντάξει, ό,τι θες, αλλά εγώ στη θέση δεν θα το έκανα αυτό. Άντε, πάρε γλυκά και πήγαινε. Πάρω αυτό, αυτό και αυτό. Αν είσαι ένα ασθενή που φως θα φέρεις. Δώσε τέτοιο μυστήριο. Ωραία, τα γλυκά τη βάση. 50 και παίρνω τα γλυκά. Παίρνα.
Τέλεια, θα δω την ταινία και τα πατατάκια! Ναι, πέρασα! Ωραίο, σκόρα 5! Τώρα τι να κάνω! Μου ήρθε μια ιδέα! Πες τι! Θα φορέσω αυτή τη μάσκα και θα κάνω ότι είμαι άρρωστος, δεν μπορώ! Αλλά μέσα θα κρύβει ένα πολύ μεγάλο μυστικό! Μέσα θα έχει πολλά πολλά γλυκά! Τι γλυκό θα βάλεις εκεί μέσα, είναι μικρή η μάσκα! Μου ήρθε μια ιδέα! Άκου τι θα βάλω! Θα βάλω αυτά τα πραγματάκια μέσα! Είναι και μικρά και σίγουρα θα περάσω! Πόπο, για δοκιμάσέ το! Ωραία! Ωραία! Τώρα το βάζουμε τη μάσκα. Ωραία! Είμαστε έτοιμοι! Γεια σας! Γεια σας κύριε! Γεια σας! Το εισιτήριο εδώ! Η μάσκα τι είναι, μήπως έχετε αρρωστήσει? Όχι, όχι, ούτε καν! Απλά έτσι μου αρέσει να τη φοράω, μου φαίνεται είναι ωραίο! Γιατί την κρατάτε έτσι από κάτω? Επειδή έτσι την κρατάω καλύτερα τη μάσκα και έτσι με πιο ασφαλής! Καλά, περάστε! Ναι, ναι! Τι περίεργοι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας! Ω, τι ωραία! Πέτυχε, δεν το πιστεύεις, μπρο! Δεν με κατάλαβε ούτε καν! Oh my god, όντως! Ναι, ακριβώς! Εσύ τι ιδέα έχεις? Είναι πολύ πιο απλό, Οδυσσέα! Κοίτα, τσέκα, θα κάνω ότι έχω φωνόδοτο. Oh, ισχύει! Είναι λες και σου έχει φουσκώσει το δόντι! Αυτό ακριβώς έχω φωνόδοτο. Ναι, ωραία, πήγαινε, σε πιστεύω, έλα! Πού, ελπίζω να πετύχει αυτός ο πονόδοντός του! Ωραία, τι έγινε, σας βλέπω πολύ πρισμένο! Πονόδοντο έχω! Πω, φίλε, περαστικά ρε φίλε, περαστικά! Γεια! Άντε. Κακό πράγμα ο πονόδοντος, παιδιά! Ωραία, παιδιά! Βλέπετε, πέτυχε, αλλά είναι λίγο αηδία! Αλλά δεν πειράζει! Τι έγινε, όλα καλά! Ναι, πέτυχε, αλλά ήταν λίγο ιδέα. Ναι, σε καταλαβαίνω. Αλλά εγώ σίγουρα θα πέρασω με αυτήν την ιδέα που σκέφτηκα. Κοίτα τι θα κάνω. Θα πάρω αυτό το μαξιλάρι. Θα βγάλω αυτό το άσπρο πράγμα τώρα. Να το. Ωραία. Και εδώ πέρα μέσα θα βάλω πολλά γλυκά. Και έτσι θα φουσκώσει, να του πω έτσι, το μαξιλάρι. Και θα φαίνεται και είναι αληθινό μαξιλάρι. Δεν ξέρω άλλες πώς να το πω, κατάλαβες? Ναι. Ωραία. Πάμε μέσα. Ό,τι θέλουμε. Λεπ. Σοκολάτες οπωσδήποτε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Καλή τύχη. Έλα και σένα. Τι ωραίο μαξιλάρι, πάρτε το εισιτήριο. Μαξιλάρι, για ποιο λόγο να πάρει κάποιος μαξιλάρι μέσα στο σινεμά? Επειδή είμαι σήμερα λίγο κουρασμένος, γύρισα από τη δουλειά και χρειάζομαι λίγο ένα υπνάκο. Ένα εγώ. Τι να δείτε κύριε, ωραίο μαξιλάρι δεν είναι? Είναι κάτι πολύ πολύ σκληρό, δεν σαν μαξιλάρι, δεν δείχνεις μαξιλάρι, χάλια είναι! Εντάξει ρε φίλε, από τη λαϊκή πήρα αυτό το μαξιλάρι! Α, από τη λαϊκή, τώρα εξηγείτε, άντε, περάστε! Αχ, τι άλλο σκεφτούν αυτά τα παιδάκια ρε φίλε! Ωραία, ανοίγουμε το μαξιλαράκι μας και βγάζουμε όλα τα γλυκά! Αυτό είναι παράδεισος! Αχ, τι ωραία ταινιούλα! Πού πάμε λίγο! Τι ωραία ταινία, τι ωραίο φαγητό! Πέρασες! Τι νομίζεις να μην πέρασα, φυσικά και πέρασα! Λοιπόν, άκου τι ιδέα, βλέπεις αυτή την πετσέτα? Ναι, μια απλή πετσέτα είναι αυτή! Ξέρεις ότι έχω μωράκι! Τι είδες αυτό, αυτή είναι πετσέτα! Ναι, αλλά σύντομα θα έχω μωράκι! Το κατάλαβα τι εννοείς! Έτσι, πού, μπράβο Ανέστη! Πολύ καλή ιδέα, έλα! Good luck! Καλή τύχη! Γεια σας κύριε! Καλησπέρα! Εισιτήριο για εσάς. Για το μικρό μωρό εισιτήριο? Θέλει το μικρό εισιτήριο. Α, όχι, παρέθηκα, είναι κάτω από 18 χρονών, να πάτε λάθος μου. Απλά σας παρακαλώ, μην κλάψεις, σας παρακαλώ, γιατί θα γίνει χαμός στο σινέμα, θα κλαίσει! Μην φωνάζετε! Οκ, συγγνώμη. Αχ, το μωράκι μου κλαίει. Ας δούμε ταινιά τώρα. Ωραίος ρε Άνεστη, τι, πέρασες ή όχι πρώτον? Ναι, με άφησε. Μπράβο μάγκα, μπράβο μάγκα. Ωραία παιδιά, αυτή ήταν η τρόπη για να
αλλά εσείς μην το κάνετε αυτό. Αυτό είναι πολύ κακό. Και άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε ένα like, κάντε μια γραφή, πατήστε το κουδουνάκι, να μην χάσετε ούτε βιντεάκι.